Συνάδελφοι, για άλλη μια φορά οι αντιπροσωπείες των σωματείων της Δυτικής Αττικής των εργαζόμενων, των χιλιάδων εργαζόμενων της περιοχής, βρήκαμε κλειστές τις πόρτες και την αδιαφορία απέναντι στα προβλήματα από τη μεριά του Υπουργείου. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο έτοιμο μας εμείς ζητάγαμε συνάντηση με τον Υπουργό, ο οποίος λόγω του ότι είναι καινούριος υπουργός μας αρνήθηκε να συναντηθεί, μας παρέδεψε στον υπουργό και αυτός μας έκανε μπαλάκι στη Γενική Γραμματέα για να καταλήξουμε να συναντηθούμε στον διάδρομο με τον Διευθυντή. Αυτή είναι η πραγματικότητα που τα λέει όλα. Δηλαδή ότι το Υπουργείο κοφέρει μπροστά στα προβλήματα που έχουμε και που οξύνονται στην περιοχή μας. Μετά από 1,5 μήνα lockdown, είναι καθαρό ότι δεν έγινε τίποτα απολύτως όσον αφορά τα μέτρα προστασίας που εμείς ζητήσαμε να ενταθούμε στην περιοχή μέσα στους χώρους δουλειάς. Εκεί δηλαδή που είναι οι εστίες, οι κύριες, οι βασικές της υπερμετάδοσης του ιού. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην παράσταση διαμαρτυρίας που κάναμε και στο ΚΕΠΕ της περιοχής, που και αυτό το βάλαμε εδώ πέρα και το συζητήσαμε, οι έλεγχοι είναι περιορισμένοι. Γιατί δεν υπάρχει προσωπικό επαρκές, είναι οι προστελεχωμένες υπηρεσίες αυτές για να κάνουν τους ελέγχους να βοηθήσουν στην καταπολέμηση του προβλήματος. Και το κυριότερο, ότι δεν υπάρχει κανένα συντονισμός των κρατικών υπηρεσιών, δηλαδή του ΕΟΔΗ, με τις υπηρεσίες αυτές τις ελεκτικές του κράτους του Υπουργείου, που θα βάζουν το ζήτημα δηλαδή του συντονισμού από πού ξεκινάει το πρόβλημα και πού φτάνει. Το κυριότερο, συνάδελφοι, είναι ότι αυτά τα μέτρα που λείπουν από τους χώρους δουλειάς είναι αυτά που οφείλεται για τη διασπορά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και απελευθερώνουν έτσι την αυθαιρεσία της εργοδοσίας που χτυπάει ιδιαίτερα τους εργαζόμενους και τα δικαιώματά τους αυτή την περίοδο. Εμείς κατακύλαμε, συνάδελφοι, ότι αυτό το lockdown το σκληρό, οι περιορισμοί, τα πρόστιμα που επιβάλλονται για την δημοκρατία στην περιοχή δεν λύνουν το πρόβλημα. Κατακύλαμε ότι σε κάθε μια παρέμβασή μας βρίσκουμε απέναντι τις δυνάμεις καταστολής, την αστυνομία, τα ΜΑΤ. Και αυτό δεν επιτρέπεται. Δεν το δεχόμαστε. Δηλαδή, να βάζουμε ζητήματα για την υγεία μας, εμείς οι εργαζόμενοι, και να βρίσκουμε αυτή την αντιμετώπιση. Αυτό καταγγέλνουμε. Και θα συνεχίσουμε το επόμενο διάστημα πιο αποφασιστικά και την ενημέρωση στους χώρους δουλειάς και το να μπορέσουμε εμείς οι ίδιοι να πάρουμε την εικόνωση της προστασίας της υγείας στα χέρια μας. Ήδη έχουμε αποφασίσει τώρα για την ερχόμενη Πέμπτη, 21 του μήνα, μαζική κινητοποίηση στην Ελευσίνα και θα προχωρήσουμε με ενημέρωση στους χώρους δουλειάς αυτό το διάστημα, έτσι ώστε πραγματικά να βρεθούν έτσι και θέλουν, είτε θέλουν είτε δεν θέλουν, στο να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα. Είναι καθαρό ότι η υπόθεση είναι μόνο στα δικά μας τα χέρια και έτσι θα συνεχίσουμε πιο αποφασιστικά. Συνεχίζουμε, συνάδελφοι.